Έμελε να είναι το τελευταίο ταξίδι διακοπών για τον ίδιο, που αποφάσισε για ένα ακόμη καλοκαίρι να περάσει λίγες ημέρες ξεγνιασιά στην πατρίδα της συζύγου του, σε χωριό της Βουλγαρίας. Ο λόγος για τον 56χρονο Μανώλη Χαραλαμπάκη, που βρήκε φρικτό θάνατο το πρωί της Δευτέρας στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Ηράκλειας Λιθότοπου στις Σέρες. Το νήμα της ζωής του άτυχου 56χρονου κόπηκε όταν το όχημα το οποίο οδηγούσε ο 69χρονος αδερφός της συζύγου του εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα το όχημα να καταλήξει σε αποστραγγιστικό κανάλι. Ο θανάσιμος τραυματισμός του ήταν ακαριαίος, με τον 7χρονο γιο του να τον αντικρίζει νεκρό. Την ώρα ήμουν από πίσω και είδα σκόνη. Φαντάστηκα ότι κάποιος έφυγε μέσα, ήταν ένα αυτοκίνητο που προπορευόταν από μένα και μου είπαν ότι έπεσε μέσα. Σκόνης ήταν λίγο ιστορίες, γιατί, ναι, γιατί ήταν τα κεφάλια τους μέσα και πνιγόντουσαν οι άνθρωποι και πήρα την πρωτοβουλία με ένα παιδί που περνούσε από εδώ με τον γερανό να σηκώσουμε λίγο το αυτοκίνητο και τους τράβηξα από τα πλάγια και... Δύο άτομα ήταν μέσα. Πέντε, οικογένεια, ναι. Το παιδάκι είναι καλά. Απλώς ο κύριος σκοτώθηκε, ναι, πρέπει να... Εγώ τον έβγαλα έτσι από μέσα. Ευτύχημα αποτέλεσε το γεγονός πως τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας και κυρίως το ανήλικο παιδί και η σύζυγός του τραυματίστηκαν ελαφριά και μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο Σερών, ενώ ο 69χρονος οδηγός υπέστη σοβαρό σοκ. Η είδηση έσκασε σαν βόμβα στην Ιεράπετρα, καθώς επρόκειτο για ένα αγαπητό και δραστήριο μέλος της τοπικής κοινωνίας, το οποίο όμως έσβησε από τη μία στιγμή στην άλλη, χωρίς ουδείς από το περιβάλλον του να μπορεί ακόμη να συνειδητοποιήσει το τι έχει συμβεί. Ο πόνος ανίποτος και στη Γραλιγιά, τον τόπο μόνιμης κατοικίας του για τον Μανώλη Χαραλαμπάκη, υπεύθυνο παραλαβή στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ανατολή, βυθίζοντας έτσι στο πένθος την οικογένειά του, τους συγγενείς και τους φίλους.